Κυρία Υπουργέ, πριν λίγες μέρες οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, οι εργαζόμενοι στο θέαμα, ακρόαμα, βγήκαν στο δρόμο του αγώνα σε όλη τη χώρα και απέτησαν, δεν επέτησαν, γιατί ακούστηκε και αυτό το απαράδεκτο προχθές στην Επιτροπή, απέτησαν λοιπόν από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα για την υγεία τους και για την ίδια την επιβίωσή τους. Απέτησαν τη δυνατότητα σε όλους τους χώρους να μπαίνουν για όσο διάστημα απαιτείται σε καθεστώς αναστολής ως πληττόμενες επιχειρήσεις σε περίπτωση κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων. Απέτησαν αποζημιώσεις μέσω του Μητρώου Καλλιτεχνών από τον Αύγουστο όμως και έπειτα, καθώς ποτέ μέχρι τώρα ο πολιτισμός δεν λειτουργήσε στην ουσία ως μη πληττόμενος κλάδος. Απέτησαν την αποκατάσταση του παράλογου, εντελώς παράλογου και ανεξήγητου αποκλεισμού όσων εγγράφηκαν στο Μητρώο Καλλιτεχνών μετά τις 10 Ιανουαρίου του 2020, απέτησαν να υπολογιστούν τα ένσημα από την επιδότηση του 2021 έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα υπαγωγής τους στο Ταμείο Ανεργίας, απέτησαν να αλλάξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις ζωντανές παραστάσεις και τις πρόβες για να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων. Πρόκειται ασφαλώς για αιτήματα πέρα μα πέρα δίκαια, τα οποία οφείλει η κυβέρνηση, ασφαλώς οφείλει να ικανοποιήσει. Έρχομαι τώρα στη σύμβαση για την οποία συζητάμε σήμερα, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συμπαραγωγές των κινηματογραφικών ταινιών. Πρόκειται βέβαια για μια αναθεώρηση μιας προηγούμενης σύμβασης που είχε υπογραφεί το 1992. Στόχος ασφαλώς και της παρούσας, όπως και της προηγούμενης, η προσέλκυση κεφαλαίων για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Πριν όμως τοποθετηθούμε για την σύμβαση αυτή καθεαυτή, θέλουμε να σταθούμε λιγάκι σε αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης. Όπως είναι γνωστό, το Συμβούλιο της Ευρώπης εμφανίζεται συνήθως ως ένας ανεξάρτητος από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμός και πράγματι δεν αποτελεί ένα από τα τυπικά καταστατικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε όμως, πολλές φορές η ουσία δεν βρίσκεται στους τύπους. Γιατί, αν εξετάσει κάποιος τα πολιτικά πεπραγμένα αυτού του Συμβουλίου της Ευρώπης, τότε πολύ εύκολα θα διαπιστώσει ότι το όργανο αυτό, είτε ως προπομπός, είτε ως ακόλουθος, πάντοτε όμως σταθερά και αδιάλειπτα, στηρίζει απόλυτα και ανεπιφύλακτα όλες τις επιλογές, όπως και τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον οικονομικό αλλά και στον ιδεολογικό τομέα. Αυτός λοιπόν ο οργανισμός, το Συμβούλιο δηλαδή της Ευρώπης, μπορεί να παριστάνει τον αμνό της αθωότητας και το προπύργιο του ουμανισμού, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι παρά ένας ακόμα λύκος, πιστός φύλακας της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και αυτός. Αυτό λοιπόν το Συμβούλιο της Ευρώπης έρχεται και επικαιροποιεί μια σύμβαση του 1992 για την ενίσχυση, όπως λέει, του κινηματογράφου. Μέχρι τώρα, με την προηγούμενη σύμβαση, κάθε κινηματογραφική συμπαραγωγή που πληρούσε βεβαίως τις προϋποθέσεις της σύμβασης χρηματοδοτούνταν από την κάθε χώρα ως εθνική παραγωγή κατά το ποσοστό που συμμετείχε η τοπική εταιρεία σε αυτή τη συμπαραγωγή. Για να προσελκύσει τώρα κεφάλαια και από τους πιο αδύναμους οικονομικά εταίρους, έρχεται και χαμηλώνει αυτά τα ποσοστά, τα ελάχιστα ποσοστά συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο φυσικά, τι επιδιώκει? Επιδιώκει να επεκταθούν τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά μονοπόλια και σε άλλες αγορές, όπου εκεί κυριαρχούν προς το παρόν οι ανταγωνιστές τους, κυρίως τα οπτικοακουστικά μονοπόλια των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος, συνεπώς, βασικός, είναι η μεγιστοποίηση του κοινού, άρα και του κέρδους. Και όχι μόνο, ξέρετε, των κινηματογραφικών επιχειρήσεων, αλλά και εκείνων σε άλλους κλάδους της οικονομίας, καθώς μέσα από τις ταινίες αυτές και τα κινηματογραφικά έργα θα ευνοείται, παραδείγματος χάρη, είτε ο τουρισμός, οι μεταφορές και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση, καθόλου τυχαία, το συνδέει όλο αυτό με τη λεγόμενη εξωστρέφεια της χώρας. Πέρα όμως από τους καθαρά οικονομικούς στόχους, τίθενται και ιδεολογικοί στόχοι. Πρώτα-πρώτα, η ενίσχυση της λεγόμενης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η προβολή δηλαδή
ενός οράματος μιας ελκυστικής καπιταλιστικής πραγματικότητας σε πείσμα ασφαλώς και σε αντίθεση της σκληρής πραγματικότητας, στην οποία τάχα οι λαοί της Ευρώπης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Και εδώ οι ταξικές αντιθέσεις μέσα από τους παραμορφωτικούς επικοινωνιακούς φακούς έρχονται και παρουσιάζονται ως εθνικές αντιθέσεις ανάμεσα σε αδύναμους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζονται τάχα ισότιμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερος ιδεολογικός στόχος, η καλλιέργεια εκείνου του κοσμοπολίτικου πνεύματος του κεφαλαίου, το οποίο συνυπάρχει εννοείται με το εθνικιστικό, σε βάρος φυσικά των ιδιαίτερων εμπειριών που έχει ο κάθε λαός στην ιστορική του διαδρομή, ιστορικών εμπειριών, κοινωνικών, πολιτιστικών, μέσα από τις οποίες βεβαίως και ο κάθε λαός προσεγγίζει την πραγματικότητα. Το ερώτημα όμως εδώ είναι το εξής. Τα όποια κοινά, ιστορικά, πολιτιστικά, αισθητικά γνωρίσματα, όταν και όπου υπάρχουν αυτά τα κοινά γνωρίσματα, ανάμεσα σε κράτη με διαφορετική γλώσσα, διαφορετική πολιτιστική φυσιογνωμία, μπορούν άραγε να οδηγήσουν σε μια υπέρβαση των εθνών και των πολιτισμών? Κατά τη γνώμη μας, όχι. Πολύ περισσότερο μέσα στις συνθήκες του καπιταλισμού. Να γιατί ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το Συμβούλιο της Ευρώπης, ως συμμαχίες κρατών καπιταλιστικών, αδυνατούν. Δεν μπορούν να υπερβούν ούτε τα εθνικά κράτη, ούτε τις διαιρέσεις τους. Ούτε βεβαίως και μπορεί να δημιουργηθεί μια οποιαδήποτε κοινή ταυτότητα και ένας κοινός πολιτισμός. Διατρέχεται άλλωστε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα, όπως και το κάθε έθνος κράτος, να μην το λησμονούμε, ξεχωριστά διατρέχονται από αυτήν την αέναη σύγκρουση, την ταξική σύγκρουση ανάμεσα στις αξίες και τον πολιτισμό των κυρίαρχων τάξεων με αυτές των κυριαρχούμενων, με λίγα λόγια των εκμεταλλευτών και των εκμεταλλευόμενων. Τέλος, μεγέθυνση του κοινού στον καπιταλισμό σημαίνει συνήθως έργα για όλα τα γούστα. Εξίσωση δηλαδή των αισθητικών προτιμήσεων προς τα κάτω όμως. Σημαίνει με λίγα λόγια την ανάπτυξη μιας αγοραίας ομοιομορφίας. Εν προκειμένου λοιπόν, για χάρη της εμπορικότητας που επιδιώκεται με αυτή τη σύμβαση, είναι άμεσος, εντελώς άμεσος και ορατός ο κίνδυνος να διακοπεί μια εξαιρετική ευρωπαϊκή κινηματογραφική παράδοση και να τεθούν στο περιθώριο τόσο εκείνα τα λαμπρά έργα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και τα παλιά αλλά και τα σύγχρονα, όσο ακόμα και αυτές οι ίδιες οι σχολές, οι ξεχωριστές ιδιαίτερες σχολές που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Με βάση τα παραπάνω, καταψηφίζουμε φυσικά τη σύμβαση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές παραγωγές. Προχωρώ τώρα στη σύμβαση με την Κίνα για τις μεταφράσεις των βιβλίων. Καταρχήν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι γενικά είμαστε σύμφωνοι με μια τέτοια συμφωνία, σύμβαση. Υπάρχουν όμως, υπάρχουν δυστυχώς ορισμένα ζητήματα για τα οποία διατηρούμε ισχυρότατες επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο τελικά και αυτή η συμφωνία θα συμβάλλει σε αυτό που λέμε στην αλληλοκατανόηση και τη φιλία ανάμεσα στους λαούς. Πρώτα γιατί τόσο στη συμφωνία όσο και στο νομοσχέδιο το οποίο την κυρώνει δεν αναφέρεται καθόλου με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία θα διαμορφώνει και θα υποβάλει η ελληνική πλευρά αυτόν τον κατάλογο των 100 τίτλων βιβλίων. Αυτό το θεωρούμε ως ένα εξαιρετικά σοβαρό έλλειμμα αυτής της συμφωνίας. Και δεύτερον, δεν αναφέρεται ούτε με ποια κριτήρια η ελληνική πλευρά θα επιλέγει από τον αντίστοιχο κατάλογο που θα της υποβάλουν οι Κινέζοι τα έργα εκείνα τα οποία πρόκειται να μεταφραστούν στη χώρα μας. Ξέρετε, με δεδομένο το τεράστιο μέγεθος της κινέζικης αγοράς, πρέπει κατά τη γνώμη μας να είναι εντελώς σαφείς οι όροι και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλεγούν και οι εκδοτικοί οίκοι και οι συγγραφείς τα έργα των οποίων θα απαρτήσουν αυτόν τον κατάλογο των 100 βιβλίων, ώστε να μην λειτουργήσει η συμφωνία τελικά είτε υπέρ είτε σε βάρος κάποιων, ώστε να μην υπάρχει
με λίγα λόγια, η παραμικρή σκιά στην υπόθεση αυτή. Δεν αναφέρονται επίσης πουθενά ούτε τα κριτήρια, ούτε η διαδικασία για την επιλογή των προσώπων που θα αποτελούν την Επιτροπή, ούτε ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος θα υλοποιήσει εν τέλει αυτό το πρόγραμμα όταν ξεκινήσει. Δεν ισχυριζόμαστε, φυσικά, ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να υπάρχουν απαραίτητα και στο κυρίως σώμα αυτής της συμφωνίας. Δεν το ισχυριζόμαστε αυτό. Όμως, στο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να κυρώσει τη σύμβαση αυτή και θα έπρεπε να υπάρχουν σε αυτά, αυτά στο νομοσχέδιο και θα μπορούσαν να υπάρχουν, ώστε να περιγράφονται καθαρά, πολύ καθαρά, οι κυβερνητικές προθέσεις και να μην μένει η παραμικρή σκιά. Πολύ περισσότερο που λόγω της τεράστιας, ξέρετε, αγοράς της Κίνας, αλλά και της ίδιας της φύσης της συμφωνίας, έχουμε μια κρατική παρέμβαση η οποία ασφαλώς θα επηρεάσει ακόμα και το περιεχόμενο του έργου. Του έργου εννοείται της συμφωνίας. Κοντολογής, έχουμε μια κατευθείαν κρατική παρέμβαση στην παραγωγή και την αγορά του βιβλίου και με συνέπειες το βάθος των οποίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των βιβλίων, δεν μπορούμε από τώρα να το προβλέψουμε σε όλη του την έκταση. Πολύ φοβόμαστε και μακάρι να διαψευστούν αυτοί μας οι φόβοι, πως μέσα στις συνθήκες της εμπορευματοποίησης της τέχνης και της λογοτεχνίας, τα περιθώρια ώστε να υπάρξουν μεταφράσεις προοδευτικών έργων είναι πολύ μικρά. Μακάρι, επαναλαμβάνω, οι φόβοι μας να διαψευστούν. Εκφράζουμε λοιπόν πάρα πολλές επιφυλάξεις και απευθυνόμενοι πρωτίστως στους δημιουργούς, αναγνωρίζοντας ασφαλώς το δικαίωμά τους να μπορούν να δημιουργούν απαλλαγμένοι από αυτό τον διαρκή βρόγχο της οικονομικής ασφυξίας, ο οποίος διαχρονικά πιέζει τους λογοτέχνες στη χώρα μας. Οφείλουμε όμως ταυτόχρονα να επισημάνουμε ότι το άνοιγμα γενικά μιας αγοράς και ειδικά βέβαια με αυτούς τους όρους, όπως αυτής της σύμβασης, κρύβει πολλούς μα πάρα πολλούς κινδύνους για την ίδια τη δική τους ελεύθερη δημιουργία. Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν, καταλήγουμε να ψηφίσουμε παρόν στη συμφωνία με την Κίνα. Σας ευχαριστώ.